Αδαμόπουλος. Αλεξούλης. Παρόν. Αναστασίου. Παρόν. Ανδριτσόπουλος. Απρίλη. Αργυρόπουλος. Βλαχούλης. Παρόν. Βούλγαρης. Παρόν. Γαμβρούλας. Γεωργάκης. Γιανακόπουλος. Παρόν. Γούλας. Παρόν. Δαούλας. Παρόν. Δελιγιάννης. Διαμάντος. Παρόν. Δριστέλας. Παρόν. Ζαούτσος. Καλαμπαλίκης. Καλτσάς. Καμιλαράκη. Καραλαριώτου. Καφές. Κρίκης. Κυριτσάκας. Λόλος. Μαβίδης. Μαμάκος. Μόρας. Παρόν. Μπουσμπούκης. Νασιώκας. Παρόν. Νταΐς. Ξηρομερίτης. Ξηνοπούλου. Παναγιώτου. Παπαδημητρίου. Παπαδούλης. Παπαπαρίσης. Παπαποστόλου. Ραπτοτάσιου. Σάπκας. Σούλτης. Σταυροθεόδωρος. Τάχος. Τερζούδης. Τζατζάκης. Τσακίρης. Σκιάρας. Τσιλιμίγκας. Και ο αντιπρόεδρος κύριος Πράβας. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την κατεπίγουσα συνεδρίαση για σήμερα και παρακαλώ τον κύριο Αδαμόπουλο, επειδή τα δύο θέματα από ό,τι βλέπω, το δεύτερο και το τρίτο, δηλαδή αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με την υπαρίθμο 371 κάθετος 2023 ΟΕ, και το δεύτερο και το τρίτο θέμα, έγκριση επιχορήγηση στο Πολιτιστικό Σύλλογο Πελασγός, παρακαλώ να μας πείτε πού οφείλεται η έκτακτη συνεδρίαση. Καταρχήν, έχουμε την αναμόρφωση που εγκρίθηκε χθες από την Οικονομική Επιτροπή. Περιλαμβάνει κάποιους κωδικούς που... Τώρα δεν είναι, τώρα. Το οποίο βασίζεται πάνω στην αναμόρφωση και στην... και στην έγκριση επιχορήγησης, αλλά και στα επόμενα θέματα. Εγώ θα σας αμελήσω για την αναμόρφωση. Έχει ορισμένους κωδικούς, κυρίως κωδικούς σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν συμβάσεις. Είναι πρώτο θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που υπάρχει είναι η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία έρχεται για την πυρασφάλεια μετά από προκήρυξη η οποία υπήρξε, στην οποία δεν υπήρξε η κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Έτσι. Πότε έγινε η προκήρυξη? Τώρα, πρόσφατα. Όταν η έγκριση. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, είναι εδώ ο κύριος Αλεξούλης. Είναι στην ετήσια διαδικασία. Μόλις έρχεται η πυρασφάλεια ως έγκριση του κονδυλίου από την κυβέρνηση, ξεκινάμε τις διαδικασίες αυτές. Οι διαδικασίες αυτές δεν ολοκληρώθηκαν όπως περιμέναμε, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνει την προκήρυξη αυτή τη στιγμή για τις θέσεις που δεν είχαν καλυφθεί. Οι θέσεις που δεν είχαν καλυφθεί. Για το τελευταίο θέμα, το οποίο αφορά στην πρόσληψη ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κατασκήνωση στην πόλη. Να πούμε... Μετά σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι όλα τα θέματα. Για τα κατεπήγοντα. Για τα κατεπήγοντα. Ναι, για το κατεπήγοντα. Ναι, κατεπήγοντα. Πρώτα είναι και με τη σειρά. Υπάρχει η κυρία Απρίλη, υπάρχουν τα λοιπά. Μια διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Δαμόπουλο, συνεχίστε. Στη συγκεκριμένη αναμόρφωση, στη 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, υπάρχουν ορισμένοι κωδικοί που αφορούν το σύνολο των εκδηλώσεων. Ένα μεγάλο αριθμό και πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κωδικοί για να προχωρήσουμε στη διαδικασία των συμβάσεων. Διότι σύμφωνα με το 44-12 και με την νομοθεσία που υπάρχει σήμερα, απαιτούνται 6 ημέρες για να κάνουμε συμβάσεις. Ένας κωδικός είναι αυτός και υπάρχουν και άλλοι κωδικοί που είναι και λειτουργικοί κωδικοί και κάποιοι που πρέπει να γίνουν άμεσα, όπως η αποκομιδή, η βλάστηση. Μάλιστα, ευχαριστούμε.
Παρακαλώ την κυρία Απρίλη για το τέταρτο θέμα, τροποποίηση της υπαρίθμου 207. Ναι, όχι, μετά η τοποθέτηση. Μισό λεπτό. Πρώτα είναι καθένας, μ' ακούτε. Λοιπόν, πρώτα για το κατεπήγον, πού οφείλει το κατεπήγον ο καθένας. Και μετά θα γίνουν οι τοποθετήσεις. Νομίζω είμαι ακριβής σε θέμα. Λοιπόν, τροποποίηση της υπαρίθμου 275/2023 με θέμα παραχώρηση του Δημοτικού Κτηνιατρίου σε εθελοντή αλλοδαπό κτηνίατρο για τη διενέργεια στη Ρώσια και σήμανση σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Η κυρία Απρίλη, απλώς να μας εξηγήσει. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Εγώ, επειδή η κυρία Απρίλη δεν τη βλέπω εδώ, έτσι. Είναι η ίδια απόφαση που υπήρξε την προηγούμενη φορά. Απλά μας ενημέρωσε η Γερμανίδα κτηνίατρος ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και πιθανόν να έρθει αντικαταστάτης για αυτή, χωρίς να είναι απόλυτα βέβαιο. Εμείς, για να είμαστε καλυμμένοι, επειδή σε μερικές μέρες θα ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας με δεύτερο όνομα. Μάλιστα. Λοιπόν, για το τέταρτο, πέμπτο και το έκτο θέμα, ο κύριος Δελιγιάννης, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και για την έγκριση προσλήψης 4 ατόμων κλάδων φιλολογικών σπουδών. Ναι, γι' αυτό είχα ξεκινήσει πριν να λέω. Είναι μια προκήρυξη η οποία είχε βγει μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ότι υπήρχαν συγκεκριμένες κατηγορίες. Η κατηγορία ειδικά των δασκάλων δεν είχε αντίστοιχο ρυθμό αιτήσεων. Και τελικά φτάσαμε σε σημείο από τις 14 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί να έχουμε 13 αιτήσεις. Και προχθές που ήταν οι υπογραφές συμβάσεων, 3 δεν εμφανίστηκαν, οπότε έμειναν 4 θέσεις κενές. Αυτές οι 4 θέσεις κενές πρέπει να ολοκληρωθεί ως διαδικασία μέχρι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα στην ουσία λύγει η διαδικασία των έκτακτων προσλήψεων που δεν προβλέπονται από την πίεση, οπότε πρέπει να γίνει fast track η διαδικασία. Οπότε είπαμε να το φέρουμε άμεσα, και για την κατηγορία που είναι αντίστοιχη των δασκάλων, των φιλολόγων, όπου ήταν και η μοναδική κατηγορία, να πω έτσι, που είχε προσφορά, υπερπροσφορά για την ακρίβεια. Ναι, ευχαριστούμε τον κύριο Δηληγιάννη. Προς το σώμα, εγκρίνονται για την κατεπήγουσα συνεδρίαση. Το λόγο. Ναι, πρώτα μιλάμε, ναι, και από εκεί και πέρα. Να τοποθετηθούμε. Μα τώρα θα σα δώσω. Απλώς λέμε αν εγκρίνεται. Επομένως έχει το λόγο. Ο κύριος Μαμάκος έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθες δεχτήκαμε ένα email για κατεπήγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση 1:20. Με ημερομηνία έναρξης της κατεπήγουσα συνεδρίασης 1:30, μόλις σε 10 λεπτά. Και βλέπουμε στη μερίσια διάταξη να είναι 6 θέματα. Σημειωτέων ότι 3 μέρες πριν είχαμε πάλι διαπεριφοράς κατεπήγουσα συνεδρίαση με ένα συγκεκριμένο θέμα. Εάν νομίζετε ότι είναι τακτική αυτή η οποία εξυπηρετεί τόσο το σκοπό του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δυστυχώς εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Γι' αυτό και δεν συνενήσαμε χθες στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, διαπιστώνουμε σήμερα όμως ότι παρόλο που προσκληθήκαμε σε μια διαζώση συνεδρίαση, περιμέναμε 35 ολόκληρα λεπτά να έρθουν τα μέλη της πλειοψηφίας για να συμπληρώσουμε την απαιτούμενη απαρτία. Αν αυτό νομίζετε ότι περιποιεί τιμή προς το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι δεν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τα θέματα, στο θέμα 3 που αφορά την επιχορήγηση ενός συλλόγου, στο οποίο δεν αναφέρθηκε κανείς για να το κρίνει το κατεπήγον, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η αίτηση του Σωματείου έχει γίνει από 15 και έχουμε σήμερα 29 Ιουνίου. Όσον αφορά τις συμβάσεις για το προσωπικό, σαφώς και είναι ανάγκη να γίνουν. Ταυτόχρονα όμως θα έπρεπε να υπάρξει, κύριε Δελιγιάννη, νομίζω, ένας καλύτερος προγραμματισμός. Να υπάρχουν θέσεις επιλαχόντων. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήρθαν, δεν προσκλήθηκαν, δεν υπέγραψαν. Και ποιος σας βεβαιώνει εσάς ότι θα έρθουν αύριο άνθρωποι να συμμετέχουν και να συμπληρώσουν τα κενά αυτά. Μου ολοκληρώσω και θα απαντήσετε. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σαν αρχή της παράταξής μας είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνουμε τη συνεδρίαση, την κατεπήγουσα τη σημερινή, ωστόσο δηλώνουμε ότι
δεν θα συνενέσουμε στο μέλλον σε τέτοιες διαδικασίες. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαμάκο. Η λαϊκή συσπήρωση απουσιάζει. Από την πρωτοβουλία αξιών, ο κύριος Γούλας. Έχει το λόγο. Ναι. Εντάξει, μπορεί να έγιναν κάποιες παρενέργειες, ας το πούμε έτσι. Αλλά είναι θέματα επίγοντα και πρέπει να αποφασιστούν. Εμείς συμφωνούμε να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα θέματα. Λοιπόν, η ορμή ανανέωσης βλέπω και αυτή απουσιάζει. Λοιπόν, ο κύριος Τσιάρας από το Λαρισαίων Κοινών. Λαρισαίων Κοινών. Καλημέρα σε όλους. Ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κορυφαίος θεσμός της πόλης. Είναι λογικό να υπάρξουν κάποιες φορές και κατεπήγους συνεδριάσεις, έτσι, αλλά αρκεί αυτό να μην γίνεται ή διαπεριφοράς, αρκεί να μην γίνεται κανόνας. Εγώ από τη μικρή μου εμπειρία εδώ, τους λίγους μήνες που είμαι, έχω δει να έχουν γίνει καμιά δεκαριά δήμαρχε διαπεριφοράς σε δημοτικά συμβούλια. Θα μου πείτε υπάρχουν ανάγκες και τα λοιπά. Ωραία, ενδεχομένως. Στο ένα, εμείς δεν συνεννούμε στην κατεπήγουσα διαπεριφοράς συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου τη χθεσινή. Το λέω από τώρα. Όσον αφορά για την επιχορήγηση στον Πελασγό, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαμάκο. Επίσης, στο θέμα των προσλήψεων για το πρόγραμμα κατασκήνωση στην πόλη, νομίζω είναι η δεύτερη φορά που γίνεται το project αυτό, η κατασκήνωση στην πόλη. Οχτώ χρόνια. Ωραία. Άρα, λοιπόν, υπάρχει εμπειρία και το προηγούμενο συμμετοχών ή όχι. Εμείς εννοείται ότι είμαστε υπέρ του να υπάρξουν έστω και έκτακτες προσλήψεις. Απλά μου κάνει εντύπωση που μόνο φιλόλογοι έχουν υπερπληθώρα προσφοράς. Οι υπόλοιποι πού είναι? Γιατί κατασκήνωση στην πόλη, από ό,τι ξέρω και από γειτονόπουλα, παιδιά φίλων που πάνε κτλ., έχει να κάνει με δραστηριότητες, με καλλιτεχνίες, με γυμναστικές, με διάφορα. Νομίζω οι φιλόλογοι δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για αυτό το πρόγραμμα. Βάση περιπτώσει. Είμαστε υπέρ. Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγκρίνεται το κατεπήγον. Εγκρίνεται, έτσι. Λοιπόν, μπαίναμε απευθείας στα θέματα. Παρακαλώ τον κύριο Αδαμόπουλο, τοποθέτηση επί των θυμάτων. Για το δεύτερο θέμα, τη δέκατη αναμόρφωση, να αναλύσουμε, θέλετε, κύριε Πράπο, τους κωδικούς. Εντάξει, είναι η δέκατη αναμόρφωση που περνάει από την Οικονομική Επιτροπή, πέρασε χθες. Έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει από τους κωδικούς, όπως είπα και πριν, για ορισμένες εκδηλώσεις, ορισμένες για κάποιες επεμβάσεις, συντηρήσεις. Έχει κωδικούς σχεδόν από όλες τις διευθύνσεις και κάποιους τροπετικούς κωδικούς σε θέματα της μισθοδοσίας. Δεν θα γίνουν και πολλές άλλες αναμορφώσεις ακόμα. Εκτιμώ υπάρχουν ανάγκες, μπορεί και άλλες 25. Υπάρχουν ανάγκες και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως έχουν πει και στο παρελθόν εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ευέλικτος. Ευχαριστώ. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Μαμάκος Λάρισα μπροστά έχει το λόγο. Σαφώς και θα πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι ευέλικτος, αρκεί αυτή την άποψη να την έχουμε και όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, κύριε Αντιδήμαρχε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν ψηφίζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως δεν ψηφίσαμε και τον προϋπολογισμό. Ο κύριος Γούλας έχει το λόγο. Εμείς, επειδή δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, δεν ψηφίζουμε και την αναμόρφωση. Κατανοητό. Ο κύριος Τσιάρας. Από εμάς είναι όχι. Στο δύο. Ναι. Λοιπόν, ναι, εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε στο τρία θέμα. Έγκριση επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελασγός. Ο κύριος Αδαμόπουλος. Είναι με τη μορφή της επιχορήγησης. Έχουμε ξαναπεράσει με τη μορφή επιχορήγησης πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι λόγω του εορτασμού της περιοχής, τη συνοικία της Νεάπολης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος εδρεύει εκεί πέρα. Έχουμε δώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα έχουμε δώσει στο συγκεκριμένο σύλλογο, όπως και σε όλους τους συλλόγους, τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που μας έχει στήσει στο ηλεκτρικό συνέδριο. Όταν αυτά έχουν προσκομιστεί, φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά δεν είχαν προσκομιστεί εγκαίρως και μετά προχωράμε. Μόλις ήρθαν και λέθηκαν από την υπηρεσία, φέρουμε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ξεκινήσουμε την επιχορήγηση. Ναι, αύριο έχουν.
είναι λόγω του Πέτρου και Παύλου. Σήμερα είναι Πέτρο και Παύλου. Ο κύριος Μαμάκος. Συμφωνεί ο κύριος Μαμάκος. Ο κύριος Γκούλας. Ο κύριος Τσάρας. Ναι. Μάλιστα. Πάμε ομόφωνα. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Τροποποίηση της υπαρίθμου 275/2023 με θέμα παραχώρηση του Δημοτικού Κτηνιατρίου σε εθελοντία αλλοδαπό κτηνίατρο για τη διενέργεια στηρώσεων και σήμανσης σε αδέσποτα ζώα, συντροφιάς, γάτες κτλ. Λοιπόν, ωραία. Είναι η ίδια απόφαση που είχαμε την προηγούμενη φορά με την προσθήκη ενός ονόματος σε ως εναλλακτική λύση για την πιθανότητα να μην είναι η Γερμανίδα εδώ, η οποία δήλωσε και ένα κόλλημα λόγω υγείας. Η κυρία Απρίλη, μήπως θέλει να... Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Ενδέχεται να μην έρθει κτηνίατρος, γι' αυτό και βάζουμε ένα επιπλέον όνομα της κυρίας, της κτηνιάτρου, της Αντωνίας, όπως γράφει η εισήγηση. Δεν αλλάζει κάτι. Κατά πάση πιθανότητα θα είναι η Μέλανη, αλλά ενδεχομένως να είναι μια άλλη κτηνίατρος. Ευχαριστώ την κυρία Απρίλη. Παρακαλώ τον κύριο Μαμάκο, έχει το λόγο. Συμφωνούμε, όπως συμφωνήσαμε και στην αρχική απόφαση. Και ο κύριος Γούλας. Ναι. Θα πρέπει να δούμε εδώ, έχω πει και άλλες φορές, ότι θα μπορούσε να προσληφθεί ένας κτηνίατρος επιπλέον ακόμα, έστω με σύμβαση 8 μήνων. Τα έξοδα θα ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που πληρώνουμε στους εθελοντές, είτε για τροφή, είτε για διαμονή και τέτοια μετακινήσεις, όλα αυτά. Αν το δει ο Δήμος αυτό, νομίζω ότι το συμφέρει καλύτερα να έχει έναν οχτάμενο ή ενός έτους, ένα κτηνίατρο, που θα κάνει περισσότερα πράγματα και θα λύσει περισσότερα προβλήματα. Ναι. Τώρα, επειδή ψήφισα την προηγούμενη φορά, θα το ψηφίσω, αλλά πρέπει να το λύσουμε διαφορετικά το θέμα και όχι με εθελοντές κλπ. Να υπάρξει και μία θέση επιπλέον για έναν κτηνίατρο που θα δώσει περισσότερες λύσεις και θα λύσει περισσότερα προβλήματα. Ευχαριστώ. Κατανοητό, κύριε Τσιάρας. Και από εμάς είναι ναι. Λοιπόν, εγκρίνεται. Συγγνώμη, ο κύριος... Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το όλο θέμα εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζεται πολύ ευκαιριακά από τη Δημοτική Αρχή. Εννοείται ότι πλέον δεν μπορούμε να πούμε όχι σε έναν εθελοντή, γιατί αν δεν έχουμε και αυτόν, σκεφτείτε ποιος είναι ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής και πώς χειρίζεται αυτό το σοβαρό θέμα, το οποίο είναι μείζον και για πολλές συνοικίες στην πόλη, από ό,τι γνωρίσαμε και σε άλλα δημοτικά συμβούλια που τα ακούσαμε, τι προβλήματα δημιουργούνται και πόσο δυσανασχετούν οι πολίτες με όλα αυτά, σε όλες τις συνοικίες, όχι μόνο στο κέντρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αν πούμε, αν ψηφίσουμε όχι τώρα σε έναν εθελοντή που έρχεται, τι μπορεί ο Δήμος Λαρισαίων να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Το απόλυτο τίποτα. Νομίζω η στρατηγική αυτή που το διαχειρίζεται ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή είναι τουλάχιστον τραγική. Θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχουμε άλλη στρατηγική, να μην περιμένουμε τον έναν εθελοντή που θα έρθει από τη Γερμανία, αν έρθει, αν δεν έρθει, αν έπαθε ατύχημα, αν πέθανε, αν έκανε οτιδήποτε. Νομίζω είναι εντελώς λάθος η στρατηγική και είναι ακριβώς το με τι ανυπαρξία αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή αυτά τα σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον φιλοζωισμό και φυσικά και με τους πολίτες οι οποίοι είναι αποδέκτες όλης αυτής της κατάστασης. Γιατί σίγουρα γνωρίζουμε τα προβλήματα και γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ξερομηνίτη. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να μηδενίζεται η οποιαδήποτε δράση από ανθρώπους που πιθανά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει το κτηνιατρίο. Το κοινοκομείο, συγγνώμη. Έτσι, στο κοινοκομείο υπάρχουν δύο αυτή τη στιγμή κτηνίατροι, οι οποίοι όλο το χρόνο κάνουν στηρώσεις και θεραπεύουν και ζώα. Ένα τεράστιο αριθμό. Από τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι τα ζώα αυτά να ξαναπάνε στις θέσεις από την οποία τα μαζεύουμε. Η υπόθεση των αδέσποτων στην πόλη θα ολοκληρωθεί και θα πάει με έναν καλό τρόπο μόνο εφόσον ενταθεί το πρόγραμμα των στηρώσεων. Στηρώσεις λοιπόν γίνονται σταθερά και από τον μόνιμο κτηνίατρο και από τη συμβασιούχο κτηνίατρο, συμπληρώνονται 1-2 φορές το χρόνο και από εθελοντές που έρχονται και πραγματικά έχω ανοιχτά αυτιά και στην άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γούλας για την πιθανότητα και άλλος κτηνίατρος να βρεθεί εκεί. Η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική στην κυριολεξία. Αυτή τη στιγμή αναγνωρίζεται και από τη Γενική Γραμματέα
αδέσποτων του Υπουργείου και βεβαίως πάρα πολλοί δήμοι παίρνουν τηλέφωνο για να δουν τη λειτουργία του κοινοκομείου, η οποία ξεκίνησε από το παρελθόν, ξεκίνησε καλά, συνεχίζεται σήμερα και μεγεθύνεται η δράση του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκφράσεις του τύπου «τραγική κατάσταση» και είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου από πιθανότητα κάποιος να μην γνωρίζει με λεπτομέρεια το τι γίνεται εκεί. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κάποιος άλλος? Λοιπόν, επομένως εγκρίνεται. Ομόφωνα. Πάμε στα δύο τελευταία θέματα. Στο ένα, το πέμπτο θα πούμε, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 4 μηνών για κατεπίγωση εποχικές ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου που αφορούν στην πυρασφάλεια, στη συνέχεια της υπαρίθμου τάδε πρωτοκόλλου κτλ. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε ο κύριος Αλεξούλης, μάλιστα. Ναι, ήταν στην πρόσκληση που κάναμε και τα λοιπά. Συγγνώμη που δεν σας έδωσα το λόγο, νόμιζα ότι το ζητήσετε το θέμα για το κατεπίγουσα. Όπως ξέρετε, οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι μεγάλες. Ζητήσαμε 17 άτομα. Υπήρχε ένας όρος αυτά τα άτομα, ιδιαίτερα για την μηχανικίνητη υποστήριξη, να έχουν δίπλωμα πρώτης κατηγορίας. Δεν εμφανιστήκαν τα άτομα για να μας καλύψουν. Αυτό έχει σαν συνέπεια να ξαναζητήσουμε άτομα με β' κατηγορίας για να μπορούμε να πάρουμε. Είναι μια αδυναμία της εποχής που η πολιτική προστασία, επειδή μας φορτώσανε και τα ιδιωτικά οικόπεδα, θέλουμε πάρα, πάρα πολύ προσωπικό, το οποίο βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα να το καλέσουμε. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να καλύψουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν με τα ιδιωτικά οικόπεδα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αλεξούλη. Ο κύριος Μαμάκος έχει το λόγο. Συμφωνούμε. Συμφωνεί ο κύριος Μαμάκος και ο κύριος Γούλας. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Ο κύριος Τσάρας. Συμφωνούμε και εμείς. Άρα εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, για θέματα παιδείας. Έγκριση πρόσληψης 4 ατόμων κλάδων ΠΕ φιλολογικών σπουδών, ειδικότητας ΠΕ φιλολογικών σπουδών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες για τη λειτουργία του προγράμματος κατασκήνωσης στην πόλη, έτος 2023. Παρακαλώ τον κύριο Δελιγιάννη, έχει το λόγο. Ερώτηση. Πολύ σύντομα. Καταρχάς, ναι, όντως, να απαντήσω στον κύριο Τσιάρα, σε σχέση με αυτό που είπε, είναι η 8η χρονιά που γίνεται. Και επίσης είναι αλήθεια ότι βγάλαμε την προκήρυξη για τα δίμηνα έγκαιρα και για 4 ειδικότητες. Αυτό που ήταν όντως πρωτόγνωρο και ήταν διαφορετικό για τη φετινή χρονιά ήταν ότι οι θέσεις των δασκάλων, που ήταν και ο μεγαλύτερος αριθμός, και αυτό αντιλαμβάνεστε γιατί είναι αυτές οι αντίστοιχες ηλικίες, τελικά φάνηκε να μην καλύπτονται από τον αριθμό των αιτήσεων. Το ξαναλέω, το είπα και πριν, είχαμε 14 θέσεις για δασκάλους και είχαμε 13 αιτήσεις. Ακριβώς προχθές, που ήταν η μέρα που υπέγραφαν τις συμβάσεις για να ξεκινήσει το δίμηνο, εκτός από τη μία θέση που δεν έχει καλυφθεί, δεν εμφανίστηκαν άλλοι 3, οι οποίοι δήλωσαν τελευταία στιγμή ότι δεν έρχονται και δεν υπήρχε γι' αυτό πίνακας επιλαχόντων. Επομένως, ο πίνακας επιλαχόντων δεν είναι ότι δεν είχε προβλεφθεί. Προφανώς υπάρχει πίνακας επιλαχόντων. Γι' αυτό και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην μεγαλύτερη κατηγορία, να το πω έτσι, στην κατηγορία των φιλολόγων, έγινε μια κατάταξη για 30 περίπου άτομα τα οποία είχαν προσέλθει για 3 θέσεις. Έγινε κλήρωση και όλοι στο σύνολό τους κατατάγησαν. Επομένως, πέρα από τους 3 που πήραμε, είχαμε και αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαμορφώθηκε. Εξήγησα για ποιο λόγο πρέπει να γίνει άμεσα αυτή η πρόσληψη. Αυτή η πρόσληψη, κατά πρόταση της υπηρεσίας, δεν θα είναι ούτε από τους νηπιαγωγούς, ούτε από τους γυμναστές, γιατί αυτές οι θέσεις έχουν καλυφθεί και δεν έχουμε επιλαχόντες. Σε αυτούς επίσης είχαμε και έλλειμμα, αλλά τουλάχιστον πήραμε αυτούς που έπρεπε. Πάμε επομένως στους φιλολόγους και η πρόσληψη θα γίνει με βάση τον πίνακα της προηγούμενης που έχει βγει, σαν διαδικασία. Δεν θα διαμορφωθεί δηλαδή καινούριος πίνακας. Έχει γίνει προεργασία. Οι άνθρωποι θα προσέλθουν που ήταν από τον προηγούμενο πίνακα. Ναι, ευχαριστούμε τον κύριο Δελιγιάννη. Μια ερώτηση, ναι. Ναι, κύριε Καμιλάρα. Ερώτηση. Κύριε Δελιγιάννη, δεν το κατάλαβα. Εφόσον δεν υπάρχουν επιλαχόντες κλπ, πώς θα γίνει η πρόσληψη στους φιλολόγους?
Α, και θα πάρετε χωρίς να κάνουν καινούργιες αιτήσεις για αυτές τις θέσεις. Μπορεί να γίνει αυτό. Ο κύριος Μαμάκος. Με την προϋπόθεση ότι όπως λέει και ο Αντιδήμαρχος, η νομική υπηρεσία εκτιμά ότι θα είναι νόμιμη υπόσληψη, συμφωνούμε. Και να μην υπάρξουν προβλήματα στην πληρωμή των ανθρώπων μετά. Ο κύριος Γούλας. Ναι, εμείς συμφωνούμε. Συμφωνεί ο κύριος Γούλας, ο κύριος Τσιάρας. Και εμείς συμφωνούμε στο πλαίσιο ότι ό,τι είναι για το κοινό καλό είναι ένα πρόγραμμα που αφορά χιλιάδες παιδάκια για την πόλη μας και εννοείται ότι πρέπει να στελεχωθεί έστω και με φιλολόγους. Λοιπόν, εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.